game changer έχει θέμα την γλυκαιμική απάντηση στα φαγητά. Και όπω βλέπουμε, στον άξονα των αριστερά είναι τα επέδα ζαχάρου στο αίμα. Και αναλόγω τη καμπύλη, η πρώτη είναι η πράσινη για του υδατάνθρακε, η μπλε για τα λίπη και στη μέση η πρωτενη. Όπω βλέπουμε, τη μεγαλύτερη αύξηση στου υδατάνθρακε, τη λιγότερη στα λίπη, ενώ και η πρωτενη, ενώ δεν το γνωρίζουν πολύ, μπορεί να προκαλέσει αύξηση στα επέδα ζαχάρου στο αίμα. Η γλυκαιμική λοιπόν αντίδραση στο φαγητό, ανάλογα με την πρακτικότητά του σε υδατάθρακε που δεν είναι και λύπη, δηλαδή το πώ θα ανέβει το ζάχαρο ενώ μολυθυμική αντίδραση, καθορίζει αντίστοιχα και την έκρηξη σουλήνη. Η έκρηξη σουλήνη είναι πολύ σημαντική για πολλά πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι ότι σε αυτού που βρίσκονται με θεραπεία με σουλήνη μπορούμε να καθορίσουμε πιο εύκολα τα επίπεδα ε, και τη δοσολογία τη σουλήνη την οποία θα πρέπει να χορηγήσουμε ώστε να έχουν καλή ρύθμιση στο ζάχαρό του. Αλλά και στον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν βρίσκεται θεραπεία με σουλήνη, μπορούμε να προβλέψουμε ποια φαγητά και σε ποιο βαθμό θα προκαλέσουν αύξηση την έκρηση τη σουλίνη τη ενδογενώ παραγόμενη, ώστε να διαχειριστούν σωστότερα διάφορα θέματα υγεία και το σωματικό του βάρο. Και όπω γνωρίζουμε, η έκρηση τη σουλίνη και η αντίσταση τη σουλίνη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ το σωματικό μα βάρο. Αυτό είναι το σημερινό game changer. Τα λέμε πάλι σύντομα.